Αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων κυρίες και κύριοι που φαίνεται να διαμορφώνεται στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και στην Ευρώπη μετά την αναγνώριση των δύο περιοχών από την Ρωσία πάμε στον α, πολιτικό μας αναλυτή, τον δόκτωρα Γιάννου Χαραλαμπίδη Γιάννου καλησπέρα, ορίστε Καλησπέρα, ναι πρώτα πρέπει Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα πρώτα από τα απλά από πλευρά δηλαδή διεθνού δικαίου αυτή η αναγνώριση των δύο περιοχών ...από την Ρωσία. Τι σημαίνει και τι δημιουργεί. Θα πούμε τα επιχειρήματα και τον δύο πλευρό για να βγάλουμε το συμπέρασμα. Οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι είναι τμήμα ε, της δικής τους ε, εθνικής ε, ταυτότητας... ...διότι η περιοχή κατοικείται αμυγός ή κατά πλειοψηφία από Ρώσους. Ναι. Υπάρχει ήδη μια ανακηρυχθήσα περιοχή, δύο ζώνες ρωσικές... ...όπως ισχυρίζονται οι Ρώσοι, που μέχρι στιγμής δεν Προχώρησαν οι... δεν προχώρησε η Μόσχα σε αναγνώριση. Τυρώντα όλε τι εσωτερικέ διαδικασίε, ο Μπούτιν ισχυρίζεται ότι είναι ιστορικέ περιοχέ, ότι ήταν περιοχέ ανέκαθεν ρωσικέ και ότι αυτή τη στιγμή επειδή τελούν και εν κινδύνο από του Ουκρανού, είτε λόγω προβακατορικών ενεργειών είτε όχι, αναγνωρίζει αυτέ τι περιοχέ. Αυτέ όμω οι περιοχέ με βάση το διεθνέ δίκαιο δεν πάβουν να είναι περιοχέ, δηλαδή να ανήκουν στην επικράτεια τη Ουκρανία. Άρα, έχουμε στην πραγματικότητα μια περιοχή, ένα ψεύδο κράτο με δύο ζώνε, το οποίο έρχεται η Ρωσία και αναγνωρίζει. Ποια είναι η διαφορά με την περίπτωση τη Κύπρου, Η διαφορά με την περίπτωση τη Κύπρου είναι η εξή, ότι εκεί υπάρχει γηγενή ρωσικό πληθυσμό. Ενώ στη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο είναι αποτέλεσμα εισβολή, δηλαδή μετακίνηση, διότι η πλειοψηφία κατά 82% και πλέον 100% ήταν Ελληνοκύπροι. Υπάρχουν διαφορέ. Όμω, από πλευρά διεθνού δικαίου. Έχουμε παραβίαση κυριαρχία εδαφική και κρατική και οποιασδήποτε άλλη από αυτή την ενέργεια τη Ρωσία. Γι' αυτό και ω Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορούμε να δεχθούμε την παραβίαση είτε των συνόρων είτε των οποιοδήποτε άλλων κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και για να δώσω ένα παράδειγμα, για να αντιληφθούν οι τηλεθεατέ, εάν δεχθούμε ότι ανακηρύσουν οι Ρωσόφωνοι ή οι Ρώσοι σε μια συγκεκριμένη περιοχή κράτο. Ενδεχομένω να βρεθούμε στην ίδια περίπτωση μελλοντικά στη Θράκη. Και τότε ακριβώ θα μα το χτυπούν εντό εισαγωγικών οι Τούρκοι ότι εφόσον εσεί έχετε αναγνωρίσει τι ρωσόφωνε περιοχέ, τότε γιατί να μην αναγνωρίσετε, μας. εάν κάποιοι τουρκόφωνοι στη Θράκη ανακηρύξουν κράτο. Ναυτοχρόνω, δε υπάρχει και το πρόβλημα τη κατεχόμενη Κύπρου. Γι αυτό και θα έπρεπε και πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να μείνει επί θεμάτων αρχή με βάση το διεθνέ δίκαιο. Δηλαδή, σεβασμό των σύνορων, σεβασμό τη κυριαρχία, τη εδαφική ακυριότητα και κάτι άλλο που λένε οι Ότι δεν αποδεχόμαστε την αναβίωση αυτοκρατηριών. Είμαστε θύμα η Κύπρο. Και το τρίτο, το τελευταίο είναι το εξή. Πώ μπορεί, για παράδειγμα, απόψε ή αύριο το πρωί ο Υπουργό Εξωτερικών ή η Κυπριακή Δημοκρατία να ψηφίζει κυρώσει, διότι θεωρείται εισβολή ενέργεια τη Ρωσία σε βάρο τη Ουκρανία και να μην υπάρχει στο ίδιο πακέτο, μην υπάρχουν στο ίδιο πακέτο κυρώσει σε βάρο τη Τουρκία, τη οποία έχουμε δώσει το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να καταγγέλει τη Ρωσία και να παρουσιάζεται βασιλικότερη του βασιλέω. Άρα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε αφενό αυτή τη στιγμή να συνδέσει το Ουκρανικό μαζί με την κατοχή τη Κύπρου και δεύτερο να εκδώσει μια ανακοίνωση η οποία θα έπρεπε να περάσει σε όλου του εταίρου και προ του Αμερικανού και προ του Βρετανού, η οποία να υπενθυμίζει ότι ο κύριο Ερτογάν που καταδικάζει ακριβώ την αναγνώριση. Κάνει τον... ακριβώ τα ίδια. Κάνει ακριβώ τα ίδια. Ναι. Τώρα πάμε παρακάτω το οποίο είναι και κλείνουμε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ποιο κερδίζει και τι χάνει. Οι Αμερικανοί με την επέκταση του ΝΑΤΟ έχουν δώσει το πρόσχημα στου Ρώσου να αναγνωρίσουν την Οσετία ω χωριστή οντότητα, την Απχαζία να προχωρήσουν στην Κρυμαία και να την ενσωματώσουν και αυτή τη στιγμή τους έδωσαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και τις ε, ρωσόφωνες ή ρωσικές περιοχές στα ανατολικά της Οικρανίας. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η ανατοϊκή βλεπουμε οτι αυτη η ανατολικη πολιτικη που άρχισε από το 2008 πρόσφερε πολλές ευκαιρίες στον Πούτι για να προχωρήσει σε αυτό που οι ήδη δυτικοί τον κατηγορούν για αναθεωρητική πολιτική ναι. και για αναβίωση της αυτοκρατορίας του. Προσέξτε όμως, τι κερδίζει η Αμερική. Η Αμερική ρόγω της Ρωσικής Απειλής αυξάνει τις δικές της εξαρτήσεις η, Ευρώπη έναντι των ΙΠΑ, διότι δεν υπάρχει αυτόνομη άμυνα και ασφάλεια παρά μόνο το ΝΑΤΟ, το οποίο ενώ πριν λίγο καιρό έλεγε και ο Γάλλος πρόεδρο ότι έπαιρνε τα αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ω ο μοναδικός θεματοφύλακα τη Δυτική Ευρώπη. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Επί σειρά ετών οι Αμερικανοί δεν ήθελαν την κατασκευή του Βόρειου Αγού 2. Το πρώτο... Και αντιδρούσαν οι Γερμανοί. Είναι το, το πρώτο, πρώτο μέτρο ήταν ο Βόρειο Αγού 2, το πρώτο που ακριβώ είναι κέρδο για την Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική. Εδώ δείτε και μια προπτική. Για όσου ρομαντικού θέλουμε να πιστεύουμε ακόμη στον Ιστ αλλά αυτό είναι υψηλή ε, θα πολιτική. Θα πω και κάτι άλλο που ακούω συχνά. Είναι Πρέπει υψηλή να πολιτική. Θα την κάνουμε άλλη ναι, Άλλη, θα άλλη θα φορά δω, για να κλείσω. Ναι. Επειδή ακούω πολλά για διπλωματία, ε, η ρεαλιστική σχολή σκέψη από τον Κλάου Βίτ έχει μάθει κάτι ένα απόφθηγμα πολύ σωστό. Δηλαδή, ο πόλεμο και η στρατιωτική ισχύ είναι η διπλωματία με άλλα μέσα. Πέραν του δικαίου, για να μπορεί να εφαρμόσει δίκαιο, πρέπει να έχει και στρατιωτική ισχύ. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο. Κυρίε και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο. Ανοίγουν...